Ω Χιλιοκάκη αναφέρεται μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια ειδική ευαισθησία του βλενογόνου του λεπτού εντέρου, του εσωτερικού δηλαδή του λεπτού εντέρου, όπου ευρίσκονται οι λάχνες από εκεί όπου απορροφούμε όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία παίρνουμε με τα γεύματά μας και οι οποίες όταν έρχονται σε επαφή με ένα συστατικό των δημητριακών, το οποίο λέγεται γλουτένι, ε, καταστρέφονται ή ατροφούν σημαντικά. Αποτέλεσμα αυτού, αυτού του γεγονότος, είναι να μην γίνεται η σωστή απορρόφηση των τροφών και να δημιουργούνται ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης μικρότερου ή μεγαλύτερου βαθμού διατροφικά ελλείμματα καθώς επίσης και ανάλογα συμπτώματα όπως κόποση, ανεμία, ε, απώλεια βάρους, διαρροικές και και πολλά άλλα ενδεχομένω συνοδά συμπτώματα ανάλογα σε ποιο βαθμό βαρύτητος εμφανίζεται η κατάσταση αυτή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κοιλιοκάκης είναι ότι ποικίλει πάρα πολύ γκάμα των συμπτωμάτων τα οποία έχει. Από πρακτικά εντελώς ασυμπτωματική που μπορεί να την υποψιαστεί μόνος κανείς ίσως από μια μικρή ανεμία η οποία μπορεί να υπάρχει έως πάρα πολύ βαριά η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι απειλητική και για την ζωή του ατόμου. Συνηθέστερα τώρα μέσα συμπτώματα είναι σχετικά ένα αίσθημα δυναμίας ή καταβολής, είναι αυξημένος αριθμός κενώσεων, συνήθως διαρροϊκών, φουσκώματα στην κοιλιά, μια απώλεια βάρου όσον αφορά τους ενήλικες. Όσον αφορά τα παιδιά, εκεί τα συμπτώματα είναι αρκετά σημαντικότερα γιατί τα παιδιά είναι στη φάση ανάπτυξη και τα διατροφικά ελλείμματα τα οποία εμφανίζονται λόγω της νόσου επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι εξωτερικέ εκδηλώσει χιλιοκάκη ποικίλουν. Η πιο γνωστή από αυτέ είναι μια ειδικού τύπου δερματοπάθεια η οποία λέγεται ρηπιτοειδή δερματίτη. Εκτός αυτού μπορεί να εμφανίζονται όμως και καταστάσεις όπως ε, μείωση της οστικής μάζας, αυτό το οποίο λέμε μεταβολική οστική νόσο και για η οποία πρέπει θα ελέγχεται σε τι κατάσταση ε, βρίσκεται ε, η, ο μεταβολισμός του οστού στο κάθε άτομο και ανάλογα με την κατάσταση αυτή ίσως να πρέπει να παίρνει και ανάλογα ε, συμπληρώματα ασβεστίου ή και φαρμακευτικής ε, αγωγής. Ευτυχώ, οι επιπλοκές της νόσου είναι ελάχιστες. Υπάρχει μία σοβαρή και άμεσα συνδεόμενη με την κοιλιοκάκη επιπλοκή είναι η εμφάνιση ειδικού τύπου λεμφώματος του λεπτού εντέρου το οποίο πρέπει να τονίσω με πολύ ιδιαιτερότητα και με πολύ έμφαση ότι αυτή πρακτικά αποτρέπεται σχεδόν πλήρως με την αυστηρή και σωστή και εφόρου ζωής τήρηση της δίαιτας της ελεύθερης γλουτένης αν πάντως εμφανιστεί θεωρείται μια αρκετά βαριά επιπλοκή και η οποία συνήθως ε, δεν οδηγεί σε τελικό ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον ε, πάσχοντα. Άλλη μια κατάσταση την οποία θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε επιπλοκή αν και πρόκειται για το ίδιο νόσημα, είναι η λεγόμενη ανθεκτική ή σκληριντική μορφή κοιλιοκάκης, η οποία είτε σε άτομα τα οποία παρχή που μπαίνουν στη διάγνωση και ενώ έχουν ακολουθήσει ιδιαίτερα διαστήματος 4 έως 6 μηνών δεν εμφανίζουν ικανοποιητική βελτίωση και σημειώνω εδώ ότι σε άτομα με κοιλιοκάκι η έναρξη δίαιτας ελεύθερης γλουτένης έχει μία σχεδόν άμεση και ταχεία αλλαγή στο όλο σκηνικό, μια πλήρη σχεδόν βελτίωση του ατόμου και σιγά σιγά βελτιώνονται και τα εργαστηριακά του ευρήματα. Υπάρχει όμως και περίπτωση να έχει ξεκινήσει κανείς τη διαιτά του να πηγαίνει πολύ καλά για χρόνια, ακόμα και για πολλά χρόνια και σε κάποια φάση ενώ ήδη συνεχίζει και κάνει σωστή δίαιτα να αρχίζουν να εμφανίζονται τα παλιά συμπτώματα, αδυναμία, ε, καταβολή, απώλεια βάρους, διάρειες, ανεμία κτλ. Τονίζω όμως και αυτή ότι είναι μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση ή αρκετά σπάνια σε άτομα με κοιλιοκάκι σε ανθεκτική ή σκληρητική μορφή δεν μεταπίπτει πάνω από το 4-5% των Πασχόντων από Κοιλαιοκάκη.